σεζόν. Λοιπόν, η σεζόν. Ωραία. Ωραία, γιατί όχι. Δεν θα σου πω ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις που πέφτω κι εγώ όπως κάθε άνθρωπος, αλλά προσπαθώ να είναι μικρόν το χρονικό διάστημα αυτό και να είμαι περισσότερο έτσι στα πάνω μου. Και καθημερινά, ναι, μου λένε και μπορεί να με ρωτάνε πώς μπορείς από το πρωί να είσαι τόσο alert, ρε παιδί μου, και μέσα στην τρελή χαρά για να λες καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Το νιώθω και το λέω, πραγματικά. Και άμα το νιώθεις και το λες, πάει και καλύτερα η μέρα σου. Συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο. Άμα έρθεις και είσαι τύπου καλημέρα. Δεν. Άρα μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζεις κανονικά το χρόνο. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις. Πάμε καλά. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τη διεύθυνση. Ναι. Η ομάδα. Η ομάδα θα δείξει. Ίσως διαφοροποιηθεί. Είδα τις τελευταίες εκπομπές, ναι, ότι περνάει κόσμος. Είτε παιδιά από site, είτε άλλοι δημοσιογράφοι κτλ. Είναι βέβαια κάποια casting που κάνεις στον αέρα. Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα αυτό. Ίσως θα μπορούσε, αλλά όχι, δεν είναι το πρώτιστο αυτό. This a reminder. Παιδιά μου, θα ήθελες να δοκιμαστείς και σε κάτι άλλο ή το πρωινό νιώθεις ότι είναι η αγάπη σου, θες να είσαι αφοσιωμένη? Έχω δηλώσει και άλλες φορές, χάρη μου, ότι ναι, αγαπάω πάρα πολύ το πρωινό, όντως, και είμαι πρωινός τύπος. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν υπάρξει κάποια πρόταση η οποία μου ταιριάζει και είναι και στο κατάλληλο timing, βεβαίως όλα είναι συζητήσιμα. Είναι ότι το απογευματινό πάντως εδώ στο ΡΙΚ συζητιέται τέλος πάντων. Mm-hmm. Τι θα γίνει, τι θα το κάνουν και τα λοιπά. Θα πήγαινες απογευμά? Κάτι έχω ακούσει και εγώ για το απογευματινό και τις συζητήσεις. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μιλήσει ούτε για με τα παιδιά. Και τόσο εκτός είμαι, να φανταστείς, που προχθές ήταν η τελευταία τους εκπομπή. Ναι, και εγώ το Σάββατο το ανακαλύψα αυτό. Ναι, κι όμως. Καταρχάς να ευχηθώ στα παιδιά να είναι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνουν. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει με την απογευματινή ζώνη του καναλιού. Μέσα από την εκπομπή σου έχω μάθει κάτι για το γούστο σου, θα πω εγώ. Ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα που θα σε παντρέψουμε, το λυπικό σου θα είναι έτσι πιο minimal, θα είναι πιο ήσυχο. Το μάθες, ε? Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί δεν έχω ακούσει, εν τω μεταξύ, να σου πω χάρη μου, ότι το έχουμε στήσει γενικότερα με τους συνεργάτες, με τους φίλους, με τις φίλες τηλεθεάτριας, με τις φίλες μου. Έχει στηθεί όλο τα του γάμου. Απλά δεν ήρθε ο γάμος ακόμη. Δηλαδή, πού θα πάμε, τι θα γίνει, τον ηφικό. Τόση πολλή συζήτηση δηλαδή για αυτό το θέμα. Να είμαστε καλά, μας ευλογήσει ο Θεός βεβαίως. Θα γίνει και αυτό, τι να σου πω. Καλά. Είμαι καλά. Αυτό το κομμάτι. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι. Θα έρθει σύντομα, να κρυβέσαι τώρα, ανέβηκαν και τιμές. Ανέβηκαν και τιμές. Χάρη μου, περίμενε. Εντάξει, ρωτάς για να ραφτείς. Περίμενε, περίμενε να σας ενημερώσω. Προς το παρόν, όχι. Αυτά.